Νέο μπλόκο εργασίας στον κόλπο του Δερματά, αυτή τη φορά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο προχώρησε σε συλλήψεις του εργολάβου τριών εργατών, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Γιάννης Ανασασάκης, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως στην υπηρεσία προκειμένου να καταθέσει και να δώσει απαντήσεις για ένα έργο το οποίο, όπως αποκάλυψε η Crete TV και η Νέα Κρήτη, εκτελείται χωρίς αδειοδότηση. Σήμερα το πρωί η υπηρεσία μας μετέβη στον κόλπο Δερματά και διαπίστωσε ότι γίνονται κάποιες εργασίες ανάπλαση του χώρου της περιοχής. Ζητήσαμε τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για τις εργασίες αυτές. Δεν μας επιδείχτηκαν ορισμένα που έπρεπε να έχουν και προβήκαμε στην σύλληψη των εργαζομένων εκεί και σταματήσαμε, και το εργολάβο, σταματήσαμε το έργο μέχρι τη διαπίστωση της πραγματικής εικόνας που υπάρχει. Η Δημοτική Αρχή στοχεύει να δημιουργήσει με πατέντες πλας, χωρίς να διαθέτει έγκριση εκτέλεσης εργασιών και χωρίς να έχουν κινηθεί διαδικασίες αποχαρακτηρισμού της περιοχής ως τουριστικός λιμένας. Μετά από σχετική καταγγελία, άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου διαπίστωσαν ότι εκτελούνται εργασίες, ζητώντας απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία όμως δεν προσκομίστηκαν. Αυτό που διαπιστώσατε δεν είχαν κάποια απαιτούμενα έγγραφα. Όχι, αυτά που χρειαζόμαστε εμείς δεν τα είχαν. Άδεια εργασίας από τα αρμόδια υπουργεία τα οποία δεν υπήρχαν. Ναι. Άδεια εργασίας από τον εργοδότη που δεν την είχαμε. Ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα τα έγγραφα και θα μας τα προσκομίσει το συντομότερο δυνατό. Κανονικά έτσι προβλέπεται, τα χαρτιά να τα έχει μαζί του. Συνέπεια να ακολουθήσουν συλλήψεις, ενώ και την υπόθεση θα ενημερωθεί και ο εισαγγελέας. Όχι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άδεια δεν υπάρχει και τα έργα δεν θα συνεχιστούν μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Από την πλευρά του, ο εργολάβος φαίνεται να υποστήριξε ότι θα προσκομιστούν τα απαιτούμενα έγγραφα το συντομότερο δυνατό για ένα έργο το οποίο όμως παραμένει στον αέρα, καθώς στην προκειμένη περίπτωση οι εργασίες δεν αφορούν έργο έκτακτης ανάγκης αλλά διαμόρφωσης πλας, με διαδικασίες όμως μη σύνομες σε μια περιοχή όπου χρήστης και διαχειριστής είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι φτιάχνει τα τέτοια αυτά που λες. Πόσες μέρες θα δουλεύουν? 5 μέρες την εβδομάδα. Και στις αρχές Ιουλίου ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην επιμαχή περιοχή με τις εργασίες να παγώνουν προσωρινά για ευνόητους λόγους. Το καμπανάκι του κινδύνου έκρουσε πρόσφατα και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, το οποίο απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου, τονίζοντας την ανάγκη να γίνουν όλες οι νόμιμες και απαιτούμενες διαδικασίες. Αυτά που πρέπει για μόνιμη κατασκευή. Αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί πια χρονικά και από άποψη αδειοδοτήσεων ως προς το προσωρινό χαρακτήρα και την άρση της επικινδυνότητας, δεν ξέρουμε, όπως λέμε και στο έγγραφό μας, με τι άδειες και πώς εκτελούνται πλέον τα έργα εκεί. Δεν μπορεί σε αυτούς τους χώρους να κάνουμε σπασμωδικές μελέτες και παρεμβάσεις. Θα πρέπει να τις βλέπουμε με ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, με ένα άλλο πλαίσιο. Είναι σημαντικοί χώροι για την πόλη.